Να είμαστε εδώ, είμαστε. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση. Είμαι ο Βασίλης Καράς και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα. Αγάπη, τι έγινε, παίζεις με το κινητό σου, μήπως νομίζεις ότι είσαι η Τούλα Φραουλίτσα, η Instagram Ambassador της Γερακαρούς. Τις Γερακαρούς. Έτσι μου ήρθε, είδες πόντια. Εντάξει, ήρθες, δημιούργησες εδώ πέρα ένα πανικό, τους είπες σταματήστε, σταματήσανε όντως, ηρεμήσα τα πνεύματα μετά. Δεν δημιούργησε κανένα πανικό, τραγουδούσα. Εντάξει, δημιούργησε ένα πανικό. Τραγουδούσα. Δηλαδή δεν πάω τραγουδάω το προσκλητήριο που μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες τον ουρανό, τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να είμαι παρόν. Δεν είσαι πολύ καλήφωνος για να τραγουδάς. Δεν έπιασε καλά τη φά. Καθόλου. Ούτε όχι. Τη λά, ούτε τη φά, ούτε τη σύ, ούτε τίποτα. Ναι. Αλλά εντάξει, γίνονται και αυτά. Μάλιστα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Την αίτητη ομάδα της χώρας για τη σεζόν. Εδώ και ένα χρόνο βασικά. Εκείνος στην Τρίπολη δεν μετράει. Ο αίτητος πάντων δεν παρέμεινε αίτητος. Δεν ήταν και αίτητος. Πότε ήταν αίτητος. Είναι, είναι το πιο άστοχο όνομα της ιστορίας του αθλητισμού. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για την συμπαθή ομάδα των Σπάτων. Μπορεί όταν ιδρύθηκε να μην υπήρχε άλλη ομάδα στα Σπάτα. Να μην παίζανε αγώνες. Όχι, ήταν μια κακιά έμπνευση. Ας το παραδεχτούμε. Ας το παραδεχτούμε. Ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν μια κακιά στιγμή. Εντάξει. Και το σήμα δηλαδή... νομίζω ότι έχουν το σταφύλι. Σταφύλια. Ένα τσαμπί σταφύλια, δεν. Ναι. Και σκεφτόμασταν. Άντε και γίνεται μια στραβή. Πες μπάλα είναι. Χάσαμε το σταφύλια. Χάσαμε σταφύλια. Μετά συνδυάσαμε και η μπόλ μου θα έχει κεράσια. Εντάξει. Το φτιάξαμε λίγο. Τα ιδρυτικά μέλη του αίτητου σε σήμα και όνομα ομάδα δεν είχαν και πολύ έμπνευση. Έμπνευση καθόλου. Κάνε το Διόνυσο Σπατών, βέβαια στα φίλη. Κάνε το, κάτι άλλο. Ωραία. Και έγιναν και πολλά ωραία εκεί πριν τη Σέντνα. Ο Στέρκιος έχει το ρεπορτάζ. Όλοι το έχουμε το ρεπορτάζ. Αγάπη, εκτός αν υποσχεθήκαμε από τον πλούτο να αργά το βράδυ. Λίγο έλειψε να γίνει κλήρωση από τους φιλάθλους που ήταν στην κερκίδα ποιος θα κάτσει στον πάγκο. Δηλαδή, το εισιτήριο με το νούμερο 58, γιατί δεν είχε πολλά. Αποφασίζει ποιο είναι ο προπονητής της ομάδας. Μπορεί να θέλει να καθίσει στον πάγκο. Όπως έκανε ο Μαύρος τότε, θυμάσαι. Ήταν ο Μαύρος. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά. Κέρδισε με το εμφαντικό 6-0 στα εξωτικά Σπάτα, κατά τα άλλα. Όπου το αγωνιστικό χώρο θύμιζε τρελόμπαλα. Και είναι στις τρελόμπαλες που κουμπάει κανένα νέο. Και μπαίνουν τα παοξάκια στο τρίμηχο και πάει. Μπάλα σε τα άμα το έχει το τόπι. Μπαλογιάννης κάθετα, παράλληλα, ο Λίρατζης κτλ. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου που ο ΠΑΟΚ είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι ενδέχεται, αν τέλος πάντων υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα με τον Άρη, να παιχτεί ένα μπαράζ εντελώς εκτός τόπου και χρόνου και εκτός προγράμματος και με ένα παιχνίδι έντασης από το πουθενά και κρίμα είναι. Δεν ήρθε τελικά το ίδιο αποτέλεσμα. Αστοχήσαμε για. Ούτε καν πλησίασε. Ακούω. Αστοχήσαμε για 7 γκολ. Μήπως σε κάποια φάση είπε κάποιος από τον πάγκο στο Λουτσέσκου, παιδιά, στο άλλο μάτσε είναι 3-0 και μπερδεύτηκαν οι δικοί μας και άρχισαν να φορτώνουν γκολ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Μήπως έγινε κανένα. Έφυγε το άγχος μάλλον. Έφυγε το άγχος. Όχι, μήπως νόμιζε ότι 3-0 και ριζοάρι και σου λέει. Α, βάλουμε, ναι. Μπορεί να γίνει. 3-0 κόλτ στο Ηράκλειο. Μήπως μπερδευτήκαν την ώρα. Βάλε με σε Πρίγιοβιτς. Πρίγιο, γκολ, βάλε. Μήπως έγινε εκεί το μπέρδεμα, δεν ξέρω. Πολύ καλό, ναι. Δεν πλησίασε τέλος πάντων αυτό. Δεν πλησίασε, όχι. Δεν πλησίασε. Ο Έλφορτ, ο Αμερικάνος Στάρ. Ο Έλφορτ. Ο Έλφορτ Ουάν του Εργοτέλη, τη ιστορική αυτή ομάδα με Αιγύπτιο επενδυτή. Να τα λέμε όλα. Ο Εργοτέλης έχει Αιγύπτιο επενδυτή. Και θα έχει Αιγύπτιο γιατί δεν υπήρχε συμφωνία με τον Νίκο Καγιούλη πριν το μάτς. Άρα συνεχίζει. Τι λέει, Αλτσχάιμερ. Α, για τον Εργοτέλη νόμιζα. Εντάξει, φίλε, οκ. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Το αστέριο, θα πληρώνω 1.000 το μήνα για να κάνω εκπομπή, παιδιά, αλλάζουν τα δεδομένα. Οχ, τι άλλα παιδιά. Και μας κράζουν, δεν έχουμε σοβαρή στην εκπομπή και τέτοια. Το πώς κοιταχτήκαμε πριν να βγει ένα βίντεο. Αλτσχάιμερ λέγεται αυτό το αστέριο, δεν ξέρεις. Εντάξει, το πολεμάς διαβάζοντας βιβλία. Διαβάζω. Διαβάζεις, ναι. Αστερίξιο Φελίξ. Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Όχι, διαβάζει.
Τι διαβάζει. Διαβάζει. Τώρα διαβάζω τον Ατήλα. Είναι κάτι καινούργια, ναι. Τον Ατήλα, το Γιάννη. Τα φιλιά μας, το Γιάννη. Κάθε φορά που το λέω αυτό σκέφτομαι. Γιάννη, στο Βούπερταλ, το εξωτικό. Τα φιλιά μας να στείλουμε. Τον έκοψαν και από το Facebook, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν πολύ ορθός ο λόγος του. Όπως και του Κιοτζένη. Του Κιοτζένη, ο Βάγγελος Κιοτζένης, ναι. Δεν είναι μόνο το κοπλόσκυλα, έχει πει και άλλα. Για μανάδες, σπίτια. Είναι ένα ξέσπασμα του Κιοτζένη. Δικαιολογημένο θα το χαρακτηρίσω. Ναι, εντάξει, δεν διαβάζεται όμως εύκολα τώρα στον αέρα. Έτσι όπως είναι. Δεν διαβάζεται στον αέρα, όχι. Όχι. Θα θέλαμε. Ναι, δεν διαβάζεται. Μπορούμε να διαβάσουμε τώρα. Διαβάζετε μία πρόταση. Το αυτοί είστε. Ποτέ έναν προς έναν, ποτέ στα ίσια. Μπλα 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 μπιπ μπλα μπλα μπλα. Κουράγιο Θανάση, είμαστε μαζί σου. Α, ξεκινήσουμε με τα μπιπ τότε. Μπιπ, κοπλόσκυλα, μπιπ. Αυτοί είστε, ποτέ ένας προς έναν. Φυσικά. Μπιπ. Πάντα στην μπιπ. Ναι. Αφού από τέτοιες μάνες βγήκατε. Μπιπ. Και εσύ η ειδική αυτουργία, ο Θεός βλέπει και ξέρεις πότε θα σου το αποδώσει. Εκεί που θα πονέσεις περισσότερο. Ξέχωρα τον χαβαλέ που ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κιοτζένη την είχαμε όλοι όταν ακούσαμε τον Τζίλο να τσιρίζει. Δεν υπάρχει, άστο, εντάξει. Είναι ένα βίντεο σοκ και όπως ο Στέργιος πολύ σοφά είπε και ολοκλήρωσε μάλιστα την πρόταση χωρίς να πάει σε άλλο θέμα πριν μπούμε στην εκπομπή, είναι ντροπή για τον τύπο της χώρας γενικότερα, στο σύνολό του, ξέχωρα από απόχρωση, ξέχωρα από οτιδήποτε άλλο. Η μικρή έως μηδενική παρουσίαση του ανατριχιαστικού βίντεο, όχι να μπει σε εφημερίδα το βίντεο, αλλά να γίνει αναφορά για το απάνθρωπο του πράγματος. Εντάξει, άλλοι παίζουν τον Πιτίνο που έρχεται στη θέση του. Δάσκαλος και τα λοιπά, ναι. Κόκκινη θύελα. Άλλοι παίζουν. Βάλε λίγο του Φωτό στο πρωτοσέλιδο. Του Φωτό. Πίσω ήταν, Στέργιο, το πέρασες. Ναι. Αλτσχάιμερ πάλι. Όχι, όχι. Περίμενε. Ναι. Του Φωτό. Κατέβα λίγο. Επίτηδες παίζει η συγκεκριμένη φωτογραφία γιατί υπάρχει μια ένταση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιτέθηκε στην 24 Media γιατί δεν παίζει καλά τις φωτογραφίες για το χορηγό της. Ναι. Χθες το απόγευμα. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα. Αν μου πούν δηλαδή ποιες φωτογραφίες θα διαλέγω. Δηλαδή να βάλω εγώ στο ΠΑΟΚ 24 φωτογραφία που να έχει τον ΟΠΑΠ. Που δεν έχω δει ποτέ το ευρώ του. Ποτέ όμως. Τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ... πρόκειται δηλαδή να βάλω ό,τι έχει να κάνει με ΟΠΑΠ. Δηλαδή να κερδίσω εγώ τζόκερ, δεν θα πάω τα πάρω. Που δεν παίζω τζόκερ. Θα πάρω εγώ και αγάπη. Ωραία, Στέργιο, άμα παίξω ποτέ. Γιατί υπάρχει αυτή η απέτηση στη χώρα να μην παίζει και κερδίζει. Θα στα δώσω. Και απειλούν κιόλας ότι θα τους αποκλείσουν από μεταδόσεις και ναι. Διάφορα. Μία αστειότητα ακόμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μικρόβιο που μεταφέρεται από τμήμα σε τμήμα σε αυτή την ομάδα. Και 24 Media η οποία είναι ωραία, έχει κοινούς μετόχους με τη Στοίχημαν, την οποία διαφημίζει ο Ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ρασμάνου Τσέσκου στην Ρουμανία. Βασικά είναι δύο, αλλά η μία είναι μεγάλη, φόλης της ύλης και λέει πολλά. Τέλος πάντων, έχουμε μία, δεν θα τη διαβάσουμε, δεν θα πούμε θα το ποίημα, θα αναλύσουμε. Ναι, τι έχουμε, υπάρχει ενημέρωση για το τι θα ισχύσει για τα εισιτήρια με τον ΠΑΣ που επρόκειτο να γίνει το παιχνίδι την Κυριακή. Θα σας πούμε τι ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποια Κυριακή. Επρόκειτο να γίνει Κυριακή. Α, υπάρχει ενημέρωση για το τι θα γίνει με τα εισιτήρια, γιατί είχαμε και ερωτήσεις και έβγαλε και ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Και πολλά άλλα. Και κλήρωση έχουμε σήμερα και αρκετά πράγματα. Επιστρέφουμε. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που υπάρχει καφρίλα. Είναι γεγονός. Δηλαδή, το αναγκάζεται να ληστεύεις μια κυρία τώρα τρομοκρατημένη σε ένα προποτζήλικο με μαχαίρι. Είναι... Είσαι για πολύ ξύλο, πραγματικά. Από την άλλη. Τώρα ζητάς να βάλει και στοίχημα. Δηλαδή. Ξεφεύγει. Πάμε 350 ευρώ. Στο μεταξύ, κυρία ρε φίλε, που προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι ψιλομεγάλης ηλικίας, ναι, δεν είναι 20-25-30. Είναι 50, ναι. Τα έχει χάσει. Κάτσε, λέει, πάτησα στο virtual. Πόσα, τι να πατήσω, πάτα εδώ. Παίξε το, λέει, μόνος σου. Πάει πίσω ο άλλος, παίρνει το δελτίο στον πάγκο και συμπληρώνει. Ρίξε το. Πώς να το βάλω, μιλάμε, εντάξει. Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνεις αυτομάτως αν είσαι έμπειρος ότι ο άνθρωπος είναι παιδί του τζόγου. Εντάξει, δηλαδή, έμτζογάρι για να ψηρήσει το προποτζήτικο,
στην Κυψέλη στην οποία γεννήθηκα, εννοείται, δηλαδή τέτοια ταλέντα μόνο στη γειτονιά. Ωραία. Και καπάκι. Λέει, αφού κλέβω που κλέβω, να μην τζογάρω και λίγο τώρα. Φίλε, πρέπει να είσαι από τους μεγαλύτερους βλάκες στην ιστορία, αν ρίξεις δελτίο στοιχήματος εκείνη την ώρα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις καμιά κατοστάδα δελτία κίνο στο φτερό. Ναι. Δηλαδή, μέχρι άλλη να μαζέψει τα λεφτά να στα δώσει, να παίξεις κίνο, να κερδίσεις, να πληρωθείς και να φύγεις. Δηλαδή, το να ρίξεις τη μηχανή δελτίο και να φύγεις. Τι να πληρωθεί, αφού τα έχει πάρει τα λεφτά, ρε. Τι έχει πάρει. Του στοιχήματος σου λέω. Εγώ σου λέω κερδίζει αυτή την τριάδα που έπαιξε. Δεν ξέρω τι έπαιξε ο άνθρωπος. Τριάδα έπαιξε, ξέρεις κάτι παραπάνω, Στέργιο. Εγώ σου ήσουν να χλες το μεσημέρι, Στέργιο. Εγώ σου λέω ότι κερδίζει, Σταύρο. Ναι. Τι κάνει, πάει να εισπράξει τα λεφτά. Ναι, γιατί. Γιατί δεν έχει το κάτι δελτίο barcode αυτό από που παίχτηκε, δεν έχει, πιστεύεις. Είναι ανώνυμα, όπως ήταν παλιά με το καρμπόν τα προπό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μηχανισμός να το ελέγξει αυτό. Πάει σε άλλο προποζήτικο και τα παίρνει. Μια χαρά υπάρχει. Το κάτι δελτίο όταν το. Το βάζει στη μηχανή. Δηλαδή πιστεύεις ένα... ότι η κυρία αυτή είχε την. Να πάρει την αστυνομία. Η κυρία όχι αυτό, η αστυνομία μετά δεν θα το έλεγε αυτό. Να πιάσει αστυνομία. Έπαιξε άλλα 350. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά. Πήγε, έπαιξε, κουπόνι. Και ψύχρεμος. Και συγγνώμη φεύγοντας. Τα έχω ανάγκη, λέει συγγνώμη. Αφού δεν έπαιξε καλή επιτυχία στο δελτίο σου. Στο φινάλε. Θα σε ειδοποιήσουμε, παιδί μου, θα σου στείλουμε σπίτι. Ρε τι ζούμε, ρε. Τι χώρα είναι αυτή, ρε. Τόσο καθυστερημένο, πώς μαζέψαμε και εξηγήσαμε. Υπάρχει μια παράνοια γενικά. Ναι. Δεν ξέρω. Αν το δελτίο αυτό κερδίσει κανένα ποσό αμύθιτο, η κυρία αυτή το βγάζει διαφήμιση. Το τυχερό πρακτορείο. Το τυχερό πρακτορείο εδώ. Ψηρίζεις με 350 και... ευρώ κέρδισε 10.000 ευρώ. Αλλάζει το σλόγγαν. Ψηρίζεις, κερδίζεις. Αυτά τα ωραία. Η θεότητα αυτή, τέλος πάντων. Να πούμε λίγο στη σημερινά. Να πούμε λίγο εντάχεια τα χθεσινά κέρδη του αγώνα ή είναι μια κουβέντα χωρίς λόγο. Κοίτα, ποδοσφαιρικά δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τίποτα στο παιχνίδι. Η διαφορά ποιότητας και αγωνιστικός χώρος θα μπορούσε να δείξει 0-12. Ναι. Έχουν χαθεί 5 γκολ στη γραμμή. Επειδή γκελάρει η μπάλα. Όλα χάνονται, παιδιά. Όσοι έχουν παίξει μπάλα καταλαβαίνουν ότι σε αυτό το γήπεδο λίγο να χάσει το μυαλό σου να πιστέψει ότι το γκολ έχει μπει πριν μπει, δεν έχει μπει. Βλέπουμε πως του γκελάρει η μπάλα του Πρίγκοβιτς στην εκπληκτική παράλληλη σέντρα του Λίρατζη. Ναι. Εντάξει. Όλα χάνονται. Όλα. Ειδικά σε τέτοια γήπεδα. Από εκεί και πέρα, ανάλυση ποδοσφαιρική, τι να κάνεις τώρα, τι να βγεις να πεις τώρα. Μιλάμε για μια ομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ που είναι ερασιτεχνική. Δηλαδή, σαν να είχε 2-3 επαγγελματίες και παιδάκια. Δεν μπορείς δηλαδή να το πάρεις σοβαρά. Αυτή την ομάδα, μια ομάδα που είναι υποδιάλυση. Μια ομάδα που. Ο προπονητής κατήγγειλε ότι του ζητάνε να τρώει πολλά γκολ. Κάτι τέτοια λέγανε. Τι έλεγε. Παρεμβάσεις του έρχονται από τη διοίκηση. Ναι. Τέλος πάντων, δεξιά και αριστερά, αυτό ακούγεται. Το δήλωσε και ο ίδιος. Γενικά, και όχι στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί κάποιοι θα προσπαθήσουν. Έχει γίνει και άλλες φορές. Ναι, όχι, κάποιοι θα προσπαθήσουν να συνδέσουν τον ΠΑΟΚ με αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι στη Β' Εθνική, παιδιά, γίνονται όργια. Εντάξει. Πρέπει να παίζονται από τη σέντρα, ποιο θα πάρει σέντρα. Ωραία, over 1,5 μήχρονο, over 2,5 μήχρονο, corner. Δηλαδή οι άνθρωποι πλέον μπορεί να βγάζουν δηλαδή περισσότερα από το τοπικό ΑΕΠ. Δηλαδή το, δεν είναι. Η κατάσταση είναι κομική στη Β' Εθνική. Στη Γάμα να δεις. Στη Γάμα δεν την έχω δουλέψει, είναι η αλήθεια. Α, τη Β' την έχω τη δουλέψει. Τη δουλεύουν άλλοι για σένα. Πίστεψε με. Ναι. Ακόμα χειρότερα εκεί. Τέλος πάντων, όσο πιο κάτω. Όσο λιγότερη προβολή, τόσο περισσότερα κέρδη. Εννοείται. Υπήρχε παιχνίδι χθες που χρειαζόταν μια ομάδα να βάλει 5 γκολ. Πώς θα χρειαζόταν η Λαμία να βάλει για να περάσει. Νομίζω 4. 4? Νομίζω. Ναι, και κέρδισε 0-7. Ναι, βάλει παραπάνω. Εντάξει, Λαμία είσαι, ρε φίλε. Δεν είσαι. Ναι. Η γνωστή. Η φανέλα να πετάξει μόνο μέσα είναι 3 γκολ. Ναι, τον δεύτερο τη Football League, εντάξει. Τον Απόλλων Λάρισας. Όχι τον αίτητο. Και. 0-1 ημίχρονο. 0-1 ημίχρονο. Του υπνώτησαν στο ημίχρονο, ρε. Πέναλε εξωταρίζει το ημίχρονο οι παίκτες του Απόλλων Λάρισας. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όργια στη Β' Εθνική, αλλά τι να κάτσω να αναλύσω τώρα εγώ για τα παιδιά αυτά κτλ. Αυτό που σίγουρα είναι εκπληκτικό σαν εικόνα είναι το παιδάκι που ζωγραφίζει τον Πρίγκοβιτς στην κερκίδα και μπράβο στον σκηνοθέτη και τον κάμεραμάν της Κοσμοτέ TV που πιάνει το σκηνικό. Δεν είναι εύκολο. Πρώτα απ' όλα μπορεί κάποιος να το δει 9 στους 10 και να μην το πάρει χαμπάρι, ναι. Γιατί είναι κάτι όμορφο. Ωραία. Και ο σκηνοθέτης και ο οπερατέρ πιάσαν πάρα πολύ ωραία το θέμα και το ανέδειξαν. Και μετά βέβαια το σκηνικό. Όλα τα παιδάκια γύρω του. Όλα τα παιδάκια γύρω από τον Πρίγκοβιτς.
να ζητάνε αυτόγραφα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον δικό του σούπερ, που για μένα είναι ο σούπερ Βερόπουλος, σούπερ της χώρας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παίκτη με μεγαλύτερο ειδικό βάρος αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατάφερε να σκοράρει 35 φορές στην χρονιά 2018 και να είναι μαζί με τον Σουάρες στην πέμπτος στη σχετική λίστα των σκόρερ σε παγκόσμιο επίπεδο για τη χρονιά 2018. Πρώτος ο Μέση με 47, δεύτερος ο Ρονάλντο με 40, Λεβαντόφσκι 38, Σαλάχ 37 και Σουάρες και Πρίγκεπ 35. Και με δύο παιχνίδια λιγότερο. Ναι. Μπήκε στην πρώτη πεντάδα τον σκόρερ το 18. Στη συνέχεια, αυτό ήταν ο λόγος. Με τον Μπριγιοβίτς, ναι, sorry, ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που τον χρησιμοποίησε ο Λουτσέσκου, γιατί και εγώ όταν τον είδα στη μεσαία γραμμή, στο ημίχρονο, φύγαν δύο μπινελίκοι αυθόρμητα. Αλλά αν το σκεφτείς δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει, αυτό που έχει καταφέρει. Προφανώς και το συζήτησε με τον προπονητή. Το συζήτησε με τον προπονητή και έγινε αυτό που έγινε. Είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα για όλους μας, για να μην προτρέχουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί παρά την εμπειρία μου και ότι παρά τη γνώση μου ότι κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν, καμιά φορά βγάζω αυθόρμητη αντίδραση και το κάνουμε όλοι αυτό, παιδιά, στο παραδεχτούμε. Αποδείχτηκε τελικά ότι υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που μπήκε ο Πρίγκοβιτς. Διαφώνησα στην προσέγγιση του Λουτσέσκου για τους μικρούς. Εγώ ήθελα να δω τον Λίρατζη και τον Παλογιάννη στην αρχή. Από την άλλη, βέβαια, είμαι σε θέση να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι πιέσεις εντός κλαμπ δέχεται ο Λουτσέσκου και τι θα άκουγε, ωραία, σε περίπτωση που γινόταν καμιά κέντα. Να. Αλλά νομίζω ότι στην ισορροπία, στη ζυγαριά τη συγκεκριμένη, μπορούσε ο Λίρατζης και ο Μπαλογιάννης, που είναι πάρα πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, να ξεκινήσουν σε το συγκεκριμένο παιχνίδι και χωρίς η ομάδα να έχει κανένα παραμικρό κόστος. Αν αρχίσουμε και πιστεύουμε βασικά ότι παιδιά με τέτοιο επίπεδο μπορούν να αλλοιώσουν την εικόνα της ομάδας σε παιχνίδια με τέτοιους αντιπάλους, στραβά αρμενίζουμε όσες πιέσεις και να αισθάνεται του Λουτσέσκου. Που έτσι κι αλλιώς τέτοια αντίπαλοι από εδώ και πέρα, ακόμη πιο δύσκολα θα εμφανιστούν. Γιατί τώρα είδαμε και τις ομάδες που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ στο κύπελο. Δεν είναι για μένα. Απλώς έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι αναβλήθηκε η αγωνιστική. Δηλαδή, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή με τον Μπαζιάννα, θεωρώ ότι όσο και να ήθελε ο Πρίγκοβιτς να πάρει έτσι γκολ και να είναι στην πεντάδα, σε τέτοιο γήπεδο ο Λουτσέσκου δεν θα τον έβαζε. Απλώς επειδή μισολάβησε. Γιατί έκανε άλλες δοκιμές ο Λουτσέσκου. Η αλήθεια είναι ότι το είχε δείξει ότι θα παίξει. Προχθές και άλλα έβαλε χθες. Οπότε η αναβολή της αγωνιστικής. Okay, και πάλι. Άλλα, ναι, και πάλι, ναι, okay. Και πάλι, εγώ λέω, όσα ελαφρυντικά και να ψάξω να βρω για τον προπονητή στη συγκεκριμένη του επιλογή, έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω και να πιστέψω ότι σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ καλό να αναδεικνύονται οι παίκτες των Ακαδημιών. Των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που είναι ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες Ακαδημίες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα επίπεδο πάνω ακόμα και από τον Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε παιδιά από τις ακαδημίες. Και είναι κρίμα, ωραία, να μην μπορούμε να βρούμε μια ξεκάθαρη πολιτική για το πώς θα αναδείξουμε και θα παρουσιάσουμε στην ελληνική κοινή γνώμη αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ απλό το πράγμα. Και όσο έπαιξαν χθες και οι δύο, έδειξαν πράγματα. Δηλαδή, ο Μπαλογιάννης έχει την assist το 0-6. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λίρατζης πάει να βγάλει. Άμα το βάλει ο Πρίγκοβιτς και τον γκολ, είναι και του Λίρατζης η assist. Mm. Οπότε όσο έπαιξαν και οι δύο, έδειξαν πράγματα, φάνηκαν μέσα στο παιχνίδι. Δεν ήταν δηλαδή ότι κρύφτηκαν κιόλας. Πήραν ευκαιρίες, έβγαλαν παλιές, συνεργάστηκαν. Θετικοί ήταν. Απλώς ο Λουτσέσκου για τους δικούς του λόγους δεν κάνει έτσι να δώσει χρόνο συμμετοχής. Εγώ να σας διαβάσω λίγο την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο περσινό 0-5 με τον Ιγυνιακό. Ήταν το μάτς ουσιαστικά που ξεκίνησε το μεγάλο σερί του ΠΑΟΚ πέρσι. Ακολούθησε το μάτς με τα πηγάδια. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ξεκαθαρίσει την πρόκριση, ο Λουτσέσκου παρέταξε Πασχαλάκη, Μαλεζά, Ζαμπράνο, Πούγκουρα, Μαωρίσιο, Σάχοφ, Πέλκα, Δελιγιανίδη, Πρίγιοβιτς, Λιμιό και τον Βρακά. Ενώ στον πάγκο σμή υπήρχε και ο Χατζηδίμπας, υπήρχε ο Σκιαμπάνης, υπήρχε ο Δημητρίου. Γενικώς έβαλε μια ενδεκάδα που δεν τη λες και δεύτερη. Σε μάτς με τον Ιγυνιακό. Δεν ξέρω αν δεν είναι στη φιλοσοφία του ή έχει τους δικούς του λόγους, αλλά ούτε πέρσι μας έδειξε ακόμα και σε μάτς αδιάφορο. Ότι θα αλλάξει την ενδεκάδα κατά 8, 9, 10, 11 και θα βάλει και δύο πιτσιρικάδες βασικούς και τρεις. Δεν το κάνει. Ναι, εντάξει, απλά στην περίπτωση του Πρίγκοβιτς, ειδικά επειδή υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια και αυτό που λέμε, βιάστηκαν ίσως αρκετοί να κρίνουν, αλλά
Όχι απλά να πούνε γιατί τον βάζει, ή ακούστηκαν κάποια ακραία πράγματα, γι' αυτό το λέμε ότι υπήρχε τελικά προφανώς λόγος. Όλοι αντιδράσαμε εκείνη την ώρα. Όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα. Καλά, απλά μερικά πράγματα είναι λίγο ακραία. Να ναι, μου πεις, το θέμα είναι πώς αντιδράσει. Αυτό, ναι. Λίγο να το μετριάζουμε αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, η αγάπη άλλωστε κόβει. Βλέπει Μπινελίκη στα μηνύματα. Μετά κράζουν εμένα, γιατί ξέρουν ότι τα κόβω εγώ πλέον. Δηλαδή, ακόμα και μετά το περσινό 1-5 στα Τρίκαλα στη ρεβάνση Τούμπας, παρέταξε Σιαμπάνι, Μαλεζά, Κρέσπο, Πούγκουρα, Μπίζε, Βαρσάχοφ, Τσίμιροτ, Μακ, Δελγιανίδη, Πρίγιοβιτς. Και δεν είχε παίξει ο Λίρατζης, που θυμάστε ότι ήταν στον πάγκο και λέγαμε γιατί δεν μπορούσε να πάρει ο Λίρατζης στο μάτσο εκείνο. Ναι, είναι ένα θέμα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι λειτουργεί ο Λουτσέσκου τώρα. Κακός μάλλον. Έτσι λειτουργεί ο Λουτσέσκου, αλλά έτσι προφανώς αυτά είναι και τα ερίσματα που δέχεται και από πιο πάνω. Δηλαδή, αν από πιο πάνω του πούνε ότι Ράσβαν, ναι το πρωτάθλημα, αλλά ρε φίλε, πάλεψε και λίγο να δούμε και 4-5 παιδιά μες στη σεζόν. Οπότε βρούμε την ευκαιρία από τη β' ομάδα. Ναι. Οπότε βρούμε την ευκαιρία, ρε φίλε, μην ρισκάρουμε το βασικό μας στόχο το πρωτάθλημα. Οκ, okay, no problem. Τώρα στις 3 είναι σήμερα η κλήρωση. Αρχικά ήταν να γίνει. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι, αγάπη? Είναι Πας Γιάννενα, Λαμία, Κισαμικός, Παναχαϊκή, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη και Λάρισα. Υπάρχει και Εργοτέρη στο δεύτερο γκρουπ, αλλά δεν μπορεί να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τον Εργοτέρη. Γιατί? Γιατί υπάρχει η ιδιαιτερότητα για τις ομάδες που είχαν βρει η μία την άλλη στον όμιλο, δεν μπορεί να παίξει στους 16. Μάλιστα. Οπότε η αντίπαλοι είναι αυτή. Στις 3 είναι η κλήρωση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιο ήταν αντίπαλο πλην τη Λάρισα. Εσύ δεν θες Λάρισα. Δεν θέλω Λάρισα γιατί είναι κακό αγωνιστικό χώρο εκεί και δεν θέλουν να έχουν θέματα, ναι, παιδιά. Σε όλα τα άλλα, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Είναι ο Κισαμικός η πιο αδύναμη ομάδα που έχει. Κισαμικός και Παναχαϊκή νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο. Mm. Δεν είναι καμιά τεράστια διαφορά. Απλά Παναχαϊκή ίσως είναι πιο δύσκολη σαν Πάτρα τώρα. Είναι έχει πιο μεγάλο γήπεδο. Ναι, αυτό. Από το Κισαμικό τουλάχιστον. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι πιο μεγάλο μπραντ που λένε οι φίλοι μας στην Αγγλία. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Θα το ξέρουμε λοιπόν στι γύρω στις 3 και κάτι. Θα υπάρχει και στο Πάκο 4 ζωντανή ενημέρωση από την κλήρωση στα γραφεία τη ΕΠΟ. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Πας Γιάννενα. Ο αγώνας, θυμίζουμε, ήταν να γίνει την Κυριακή, αλλά αναβλήθηκε αγωνιστική. Η ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια τα κρατάνε κανονικά και θα ισχύουν για όποτε γίνει το παιχνίδι. Όποτε οριστεί η 15η αγωνιστική, πηγαίνετε κανονικά με τα ίδια εισιτήρια, δεν υπάρχει κανένα θέμα αλλαγής ή οτιδήποτε. Επειδή υπήρχαν πολλά ερωτήματα από χθες. Το διευκρίνησε και πάει με ανακοίνωση. Το λέμε κι εμείς για να είστε όλοι σίγουροι. Δεν υπάρχει σίγουρη ημερομηνία για το κύπελλο, υπάρχει. Γιατί και εγώ το ψάχνα πριν. Το είδε αστέρια. Στην ΕΠΟ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει στην ΕΠΟ. Γιατί λέγαμε, το ψάχναμε και πριν πότε είναι. Δεν βλέπω να υπάρχει ακόμα. Έχετε δει ότι έχει γίνει ένα λάθος χθες με το. Με το βαθμολογικό πίνακα, ναι, της ΕΠΟ. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δίθεν του ΠΑΟΚ με τον Αργιανό γραμμένο, να τα λέμε αυτά. Πέρασε τον Άρη. Στην ισοβαθμία, έτσι για ένα λόγο μυστήριο. Ναι, για λίγη ώρα έμπειρε αυτό. Ναι. Μπερδεύτηκαν αυτοί, σου λέει η τζάπα τα λέγαμε. Περάσαμε τελικά, δεν ξέρω. Όχι, τελικά δεν. Δεν μπερδεύτηκαν, είχαν αποκλειστεί όντως. Είχαμε μια ελπίδα. Αλλά δεν, όχι. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΕΠΟ νωρίς και το ξεκαθάρισε ότι ήταν απλά τυπογραφικό λάθος. Αυτά. Εντάξει. Συνέβη και αυτό. Είναι και το τουρνουά Παντελής Κυριακίδης που πλησιάζει, έτσι. Είναι αύριο και μεθαύριο, ναι. Το είδα μπροστά μου τώρα, στο ΠΑΟΚ 24. Στα γήπεδα Λέοντες και Champions θα γίνει έτσι ένα διήμερο τουρνουά με πολλές ομάδες συνεργαζόμενες ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Όσοι έτσι έχουν το χρόνο, τη διάθεση, πάρετε και τα παιδάκια σας. Είναι ένα τουρνουά αφιερωμένο στον Παντελή Κυριακίδη που από το Μάιο του 9 είναι σε άγρυπνο κόμμα και ο ΠΑΟ γενικότερα και ο κόσμος και ειδικά ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟ Λαχαναγοράς είναι στο πλευρό του παιδιού και την οικογένειά του και το βοηθάνε όσο μπορεί. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν στα γήπεδα Λέοντες και Champions το φετινό τουρνουά Παντελής Κυριακίδης. Ωραία, δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Ράσμα Λουτσέσκου. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Λοιπόν, πάμε νομίζω λίγο να πιάσουμε το κομμάτι της συνέντευξης του Ρασβάν Λουτσέσκου, της μία συνέντευξης του Ρασβάν Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Έχει δώσει δύο διαφορετικές, αλλά η μία η μεγάλη είναι στην εφημερίδα Γκαζέτα στην πατρίδα του, η οποία μάλιστα επέλεξε τα πρόσωπα της χρονιάς το 2018 και ο Λουτσέσκου αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του 2018.
Υπάρχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία μαζί με το... Συντάκτη. Έχει ένα χρυσό σαν απόκομα κάτι είναι αυτό εδώ. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24. Πήρε το βραβείο, να το πούμε έτσι. Και παραχώρησε και μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων πήγε, έπιασε και το κομμάτι του πρωταθλήματος του φετινού, αλλά και του περσινού. Το βραβείο είναι σαν γνωστή σοκολάτα πάντως. Ναι, και εμένα κάτι τέτοιο μου θύμισε εσύ. Είναι σαν μια χρυσή πλακέτα κάπως. Αυτό το βραβείο τέλος πάντων. Κορυφαίος προπονητής για το 18. Και παραχώρησε και μια μεγάλη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων έχει μιλήσει, είπαμε, για το φετινό πρωτάθλημα, για το φετινό στόχο. Αλλά και για το περσινό και για όσα έγιναν μάλλον πέρσι. Αναφέρθηκε στον Όσκαρ Γκαρθία. Αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα που κρίθηκε ουσιαστικά στις δικαστικές αίθουσες. Μίλησε γενικότερα για τον ρόλο του στον ΠΑΟΚ και στο κομμάτι των μεταγραφών. Πώς λειτουργεί ο ίδιος σε συνδυασμό με την διοίκηση του ΠΑΟΚ για το κομμάτι των μεταγραφών. Θα διαβάσουμε κάποια σημεία νομίζω καλύτερα για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Υπάρχει, ας πούμε, μία ερώτηση που λέει αν θα μπορούσατε να συγκρίνετε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ με όσα είχατε πετύχει την σεζόν 2005-2006 με τη Ραπίν στο UEFA που νομίζω ήταν μία από τις κορυφαίες χρονιές του Λουτσέσκου γενικότερα στην καριέρα του. Και λέει ο Λουτσέσκου, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, μιλάμε για ένα τίτλο στο εξωτερικό με μία ομάδα που έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα 33-34 χρόνια. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο πρωτάθλημα. Γιατί και πέρυσι ήταν δικό μας. Αλλά μας το έκλειψαν επειδή ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε στο γήπεδο. Μπορεί να χαθεί ένα πρωτάθλημα για ένα offside, για ένα penalty, αλλά αυτά συμβαίνουν και είναι κατανοητά. Αυτό που συνέβη πέρυσι ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Μας πήραν τους βαθμούς στα δικαστήρια, δεν υπήρχε τίποτα, όλα ήταν ψεύτικα. Όλα άρχισαν από τον Ολυμπιακό και από τον άνθρωπο που αποκαλούσαν προπονητή τους, που ήταν ψεύτης, λέει ο Λουτσέσκου. Παρακάτω. Μιλάει γενικότερα για τον ρόλο του στον ΠΑΟΚ και το πώς βιώνει ο ίδιος όσα ζει εδώ πέρα. Λέει, το τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ μου έχει βγάλει το παρατσούκλι The General, που το λένε, ας πούμε, γενικά πολύ. Και μετά το υιοθέτησαν και οι εφημερίδες της χώρας. Εμένα το μόνο που με απασχολεί είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο. Ύστερα, μετά από εκείνο το βράδυ, θα πάω στο κρεβάτι μου στις 4 τα ξημερώματα και μετά θα ξυπνήσω πραγματικά ανακουφισμένος. Όχι απλά χαρούμενος, αλλά ανακουφισμένος. Σας το λέω, αυτό που συχαίνω περισσότερο στη ζωή είναι οι νύχτες μετά από τις ήττες, είναι κάτι απέσιο και εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ, ξυπνάω με εφιάλτες κάθε 10 λεπτά, λέει ο Λουτσέσκου. Και φυσικά, στο κομμάτι των μεταγραφών και του πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα, λέει ότι βασικά το ρωτάει ο συντάκτης αν έχει ασχοληθεί ποτέ με παίκτη από την Ρουμανία και αν έχει κάνει ο ίδιος κάποια πρόταση σε Ρουμάνο για να έρθει εδώ. Και λέει ο Λουτσέσκου, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε τέτοια θέματα. Υπάρχουν πολλοί Ρουμάνοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά δεν απαντάω σε κανένα από αυτά. Αυτό που λέω εγώ στον ιδιοκτήτη της ομάδας είναι το εξής. Αυτή είναι η στρατηγική μου, πρέπει να αλλάξουμε αυτό, να κάνουμε αυτό. Αυτοί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι και μετά οι άνθρωποι της ομάδας μου φέρουν 2-3 προτάσεις, τις αναλύω μαζί τους και μετά αποφασίζουμε ανάλογα και με τα οικονομικά δεδομένα, λέει ο Λουτσέσκου. Ο οποίος Λουτσέσκου, στην άλλη του συνέντευξη που παραχώρησε, μιλάει για το αν έχει προκαταλήψεις, γούρια γενικότερα. Και λέει είναι ότι... ένας από εμάς. Ναι, αυτό που λέει για το παιχνίδι, με την περασμένη, το τελευταίο παιχνίδι στο Europa League, με την Πάτε. Που λέει, είχα φορέσει αυτό το παιχνίδι κάποια συγκεκριμένα ρούχα που ήταν καινούργια, τα φορούσα πρώτη φορά. Αυτά τα ρούχα, λέει, δεν πρόκειται να τα ξαναφορέσω ποτέ, γιατί λέει, τα έχω συνδυάσει με εκείνο το βράδυ. Και αναφέρει αργότερα ότι έχει κάποια συγκεκριμένα πάλι ρούχα, τα οποία λέει, τα φοράω όταν έχει ζέστη, όταν έχει κρύο, δεν με πειράζει αν έχει μείον 2 και αν κρυώνω, θα φοράω αυτά. Και λέει, τώρα απλά το χειμώνα έχω προσθέσει το σκουφάκι και το κασκόλ που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές γιατί τα φοράει συνέχεια. Και απάντησε, είπε ότι γενικά έχει κάποιες προκαταλήψεις, είπε ότι προσπαθώ να μην έχω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος έχω συνδυάσει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα χαλάω. Και νομίζω ότι αυτό που λέει ειδικά, ότι δεν θα το πανηγυρίσω απλά και δεν θα το χαρώ απλά το πρωτάθλημα, αλλά θα είναι ανακούφιση, νομίζω εδώ πέρα είναι το πλέον ενδεικτικό του πώς το ζει ο ίδιος, έτσι. Όλοι μας έτσι το ζούμε. Ναι. Εντάξει, έχει πει πολλά. Έχει πει ότι στον ΠΑΟΚ όταν κερδίζεις είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά όταν χάνεις η κατάσταση μπορείς να την παρομοιάσεις με την αποκάλυψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Είπε ότι είναι λογικό όμως, γιατί είναι ένα μεγάλο κλαμπ, το έχει ζήσει αυτό και στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες που ήταν, και είπε ότι και ο πατέρας μου έχει μεταφέρει τις ανάλογες εμπειρίες από ομάδες που ήταν. Έχει πει πολλά, αξίζει νομίζω να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη, είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πάρα πολλά τα σημεία που μπορείς να σταθείς. Αυτά είναι μεταξύ άλλων. Εσείς, Στέργιο, τώρα βλέπεις το Τζιγκρίσκι. Βέβαια, είδαμε δηλώσεις του Τζιγκρίσκι, του Ουκρανού στόπερ τη ΑΕΚ, ο οποίος εκθίασε τον Ολυμπιακό, λέει παίζει καλό ποδόσφαιρο, με τον βαθμολογικό πίνακα να μην είναι δεικτικό της ποιότητας των δύο ομάδων. Ναι. Εννοεί του ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση, αλλά αυτή η ομάδα έχει πολύ τύχη, λέει ο Τζιγκρίσκι. Και αρκετά παιχνίδια της τα κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό πλάνο στο παιχνίδι του και η Δυναμό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Σταύρο και αγάπη. Λογικά η βαθμολογία πρέπει να είναι 25 βαθμοί για να πείσει ο ΠΑΟΚ ότι δεν είναι μια τυχερή ομάδα. Που δεν είναι κιόλας τυχερός στο μεταξύ. Και ο Ολυμπιακός μου έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια στο Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει περισσότερα παιχνίδια στο 90 από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κολοφαρθή. Τι είναι δηλαδή αυτό που βγήκε και είπε. Τέλος πάντων, ο Τσιγκρίσκι τώρα μιλάει στο Κίεβο. Εντάξει, δεν είναι. Και μιλάει για το Δυναμό Κίεβο Ολυμπιακός τώρα. Καλά, απλά, αυτό το κομμάτι. Κρατάει και μια πορτούλα ανοιχτή. Έτσι, φτιάχνει και ένα κλιματάκι. Μεγάλη πορτούλα όμως, έτσι πώς το λέει. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ο Λουτσέσκο λοιπόν έχει γούρια. Ναι, έχει πολύ μεγάλα γούρια. Στο αεροδρόμιο είχαμε το πρωί πολύ πινελί και ενημερώθηκα. Θα το διαβάσουμε κάποτε. Θα το διαβάσουμε, λες. Ναι. Κάποτε θα το διαβάσουμε. Θα αποκαλυφθούν όσα υπόθηκαν. Η ομάδα σήμερα έχει μία τελευταία προπόνηση. Με την επιστροφή της εδώ πέρα, πέτρεψε και το βράδυ βασικά από την Αθήνα. Και μετά καλά Χριστούγεννα. Επιστρέφουν και καλή πρωτοχρονιά. Όχι, πρωτοχρονιά εδώ. Επιστρέφουν στις 30. Προπόνηση κανονικά. Από ό,τι είπε και ο Λουτσέσκου, μία του μήνα έχουν ρεπό. Εντάξει, 8 μέρες γεμάτες για τους παίκτες προκειμένου να ξεκουραστούν. Φαντάζομαι δεν θα μείνει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Λογικά οι ξένοι το βράδυ στέριο κατευθείαν, θα φύγουν. Θυμάμαι σε μια τελευταία προπόνηση πρόπερση, νομίζω, είναι πριν από δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Ο Μακ δεν είχε κάνει ούτε μπάνιο. Δηλαδή τελείωσε η προπόνηση κανονικά. Με τις φόρμες της ομάδας χωρίς μπάνιο έφυγε για να φύγει. Αυτό κυρίως σου έφυγε για να φύγει. Έφυγε από την Τούμπα για να φύγει να πάει στη Σλοβακία, στο Ντουμπάι, όπου θέλει να πάει. Τέλος πάντων, δεν θα μείνει άνθρωπος 8 μέρες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εντάξει, όμως πρωτοχρονιά παραμονή θα κάνουν εδώ. Κανονικά προπονήσεις, όλα. Το είπε και ο Λουτσέσκου. 30 του μήνα, όλοι πίσω. Κοίταξε πώς είναι η κατάσταση. Μπορούν να πάνε και ένα διήμερο την πρωτοχρονιά. Όχι, μία μέρα θα είναι. Πόσες μέρες άδεια επίθεση είναι? Από αύριο μέχρι και στις 30, δηλαδή μέχρι την επόμενη Κυριακή. Τι λες, ρε. Τι λες. Αυτό είναι. Μέτρησε τρεις Σάββατο με Κυριακή. Τι λες, ρε. Ρε, το κάνω λάθος, λογικά. Όχι, δεν το λέω σε εσένα το τι λες, ρε. Τι δεν σου κάνει, τι δεν σου φαίνεται normal. Ας ξεκουραστούν τα παιδιά. Επιστρέφουν μετά κανονικά και έχει ένα ρεπό μία του μήνα. Δεν έχουν προπόνηση. Δύο και τρεις είναι κανονικά. Τώρα μετά από τις τρεις, αν ξανά θα έχει κάνει ένα ρεπό, θα το δούμε. Μία του μήνα θα πάμε εμείς για προπόνηση, παιδιά. Εκείνο το κατέβασμα στο κέντρο μετά τη Σούρα, μεσημέρι πρωτοχρονιάς που δεν υπάρχει, στην Τζιμισκή παίζουμε μπάλα, αλλάζουμε παιχνίδια από μια πλευρά στην άλλη. Τι ωραίο. Τι ωραίο και τι ωραίο. Να φύγει και να φύγει. Λέω και εγώ τι λέει. Κρατάω το θυμό μου και κάνω το σταυρό μου. Αυτό που μας ακολουθεί το 18 και το. Πολύ εύστοχος τίτλος. Ακολουθήσουμε πιστά και το 19. Τι βάλαμε τελικά γιατί είχα. Αυτό. Ναι, αυτό έβαλε. Κρατάω το θυμό σου και κάνω το σταυρό σου. Ναι. Κρατήστε το θυμό σας και κάνω το σταυρό σας. Το έκανα πληθυντικό. Ναι. Υιοθέτησαν το μότο του Αγγέλου. Και όχι του Ιωάννου. Ήταν η δήλωση του 18. Όχι, όχι. Συγκεκριμένη. Κρατάω το θυμό και κάνω το σταυρό σου. Νομίζω ότι θα μας σημαδεύσει δεκαετίες μετά. Και είναι να μην σου κολλήσει. Δηλαδή, πας και παίρνεις τον τύπο που είναι γκαντέμις φέτος. Δεν το έχει. Παντελιδάραδος. Έφυγε από την Τρίπολη και πήρε και την άβρα του. Παντελιδάραδος. Ναι, οι άλλοι τρένο. Την Τρίπολη, ρε. Του φτάσανε σε τέσσερις αγωνιστικές, του φτάσανε. Πήρε την άβρα του και την κόλλησε στον Άρη. Ασούμε. Για Europa League τον βλέπω. Ναι. Ποιο, ρε. Εύκολα, ρε. Εύκολα. Μια ήττα θα κάνει ακόμα η Τρίπολη και τώρα θα πάρει τρένο. Από τον Μπάουτ. Εννοείται, αγάπη. Από ποιον να τα κάνει, από τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Μου αρέσει που συμπληρώνει. Οπότε κέρια παρέμβαση ήταν αυτή. Έκανε διαφορά πάλι στην εκπομπή. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο, σήμερα. Της αρέσει. Ήταν μια κίνηση, είπαμε, win-win του Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Που σου αρέσει να το λες. Ναι, ήταν win-win. Παίρνω να σούμε, έμπειρος αυτά. Όχι στρατηγός από το δικό μας, υποστράτηγος το παρουσιαστικό του. Κοίτα, το παρουσιαστικό του είναι στρατηγός. Είναι. Ή για ο συνταγματάρχης, φάτσα συνταγματάρχη έχει ο Παράσκος. Ναι. Και μουστάκι συνταγματάρχη, ξεκάθαρα. Όπως μου έλεγε ένας φίλος μου, όταν τον είχαμε προπονητή, μου έλεγε «Πού πας με προπονητή που έχει εστία μόλυνση στη μόλυνση του». Του λέω «Τι είσαι φλάκα» του λέω. Μου λέει «Ρε εσύ, άμα φάει μακαρόνια, είναι δυνατόν να μην μείνει, να μην μείνει λίγο». Μπράβο στον Ασούμε. Από νίκη σε νίκη. Ποιο ρε, τρένο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τον ΠΑΟΚ σε βαθμολογία, δύσκολο μου φαίνεται, του χρόνου. Ναι. Και υπομονή στον Άρη, δεν ξέρω. Πολύ πινελίκη στον δρόμο, παιδιά, θα διαβάσουμε κάποτε. Έξαλλοι, περιμέναν δικαιολογημένα βέβαια. Η οπαδή του Άρη. Καρυπίδης Διαμαντόπουλος. Α, το ανέβηκε επιτέλους. Τι ώρα ανέβηκε? 1:05. Το έστειλα, παιδιά, 9:05. Πρέπει να το έστειλα. Όχι, 9:30. Δηλαδή έγινε στο αεροδρόμιο. Τέλος πάντων. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση εκεί, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρούνε. Αγάπη, θα μας πεις για τα αθλήματα. Τι θα γίνει? Να σου πω για τα αθλήματα, Σταύρο. Μπάσκετ έχουμε αύριο. Έχουμε μπάσκετ. Θα βγάλουμε Νίκο Μοσχοβίτη λίγο πριν το 2 παρατέρα το περίπου. Θα μας πει για το Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ πήγες να κάνεις και εσύ ένα σκράτς. Για να κάνεις και εσύ ένα σκράτς. Να σε έχει κολλήσει ο διπλανός σου. Την Κυριακή στις 5 πάλι καλά παίζει τον μπάσκετ και δεν σταματάει κιόλας. Γιατί έχει και στις 30 αγώνα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Οπότε θα έχουμε να βλέπουμε μπάσκετ γιατί ποδόσφαιρο δεν. Πάλι καλά παίζει τον μπάσκετ αυτό το τμήμα. Ωραία. Του συλλόγου. Ωραία. Το μεγάλο τμήμα. Έχει πόλο. Στέργιο. Το πόλο το οποίο παίζει Δεκέμβρη κανονικά. Ναι. Γιατί όχι. Έχει και ανοιχτά γήπεδα, να ξέρεις. Εντάξει, αντέχουν. Αυτοί κάνουν προπονήσεις με μείον 5. Το αντέχουν, δεν νομίζω να σφίγγουν και την κλωτιά τους όταν παίζουν σε ανοιχτό. Όχι, είχα πει κολυμπήτρια που δεν καταλαβαίνουν αυτή η όταν είναι στην πισίνα. Κατάλαβε, εγώ είχα μια φίλη που δεν καταλάβαινε, αυτό το ξαφάνιζε. Το έβαζε κανονικά. Κρύο, ζέστη. Τι ωραία. Επειδή είπες είχα μια φίλη. Είχα μια φίλη. Έχει εγώ είχα μια φίλη. Δεν σκέφτηκα που θα το πας. Ναι, οκ. Μετά από 5 χρόνια δίπλα μου δεν σκέφτηκες που θα το πάω. Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Μπράβο, τσεκάλι είσαι. Ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Έχει και ένα ρεπορτάζ σήμερα στο Open. Είχε μάλλον σήμερα το πρωί ένα ρεπορτάζ στο Open. Μετέφερε ένας ρεπόρτερ τη συνομιλία του με τον Τζίλο. Υπάρχει και βίντεο βέβαια. Και φαίνεται ότι ο Τζίλος του είχε πει ότι μόλις γίνει καλά είναι διατεθειμένος να βγει και να τα πει όλα δημόσια. Είπε ότι πρώτα όμως θέλει να γίνει καλά για να μην περάσει η εικόνα η τωρινή του και να μην νομίζουν αυτοί που το έκαναν αυτό ότι κέρδισαν. Ουσιαστικά ότι πέτυχαν το στόχο τους. Ο Τζίλος, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να προλάβει ακόμα και τα τεστ που είναι στις 30 του Γενάρη. Δηλαδή να επιστρέψει κανονικά στην διαιτησία. Κάτι το οποίο δεν ήθελαν σίγουρα να κάνει οι άνθρωποι που του επιτέθηκαν, ναι. Και προσπαθούσαν να του γυρίσουν. Ναι, το... γιατί τα χτυπήματα ήταν στο γόνατο, πολύ έντονα, από ό,τι έχουμε μάθει. Οπότε αυτός δείχνει σε πρώτη φάση ότι το παλεύει, θα το παλέψει. Mm-hmm. Να είναι κανονικά πίσω. Δηλαδή τα τεστ είναι 30 Γενάρη, να τα προλάβει κανονικά. Mm-hmm. Υπάρχει και το βίντεο του Open, αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό μετέφερε ο δημοσιογράφος και φαίνεται αποφασισμένος να βγει και να μιλήσει ο Τζίλος. Όσο έχει εικόνα βέβαια. Αλλά φαίνεται. Αν κάποιος έχει εικόνα, αγάπη, αυτός είναι. Ναι, ρε παιδί μου, απλά και σου λέω. Και μέσα από το βίντεο. Επειδή στην αρχή, ας πούμε, υπήρχε μια σύγχυση για το πόσα ήταν τα άτομα. Και αυτός, όσο περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνει. Την πρώτη στιγμή είναι πολύ δύσκολη. Δεν νομίζω ότι έχει εικόνα κατευθείαν. Επίγνωση. Οπότε θα το δούμε κι αυτό. Τι θα γίνει. Πάμε, μα είναι στο τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στη τελική ευθεία του σημερινού ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος, κατά την άποψή μου, είναι
από τους ανθρώπους που κοσμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στον ισχυρό άντρα του Πανετολικού, τον κύριο Φώτη Κοστούλα. Ένας Πανετολικός που, κατά την άποψή μου, έχει βγάλει την πιο εύστοχη ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με το τραγικό περιστατικό και την μαφιόζικη επίθεση εναντίον του Θανάση Τζίλου. Έχουμε τον Φώτη Κοστούλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Για τα καλά σας λόγια. Καλά, εντάξει. Εν όψη των γιορτών, σε κλίμα εορταστικό από τη μια, αλλά λίγο στενοχωρημένη γιατί ότι δεν θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα, κάτι που το περιμέναμε. Τι θα κάνουμε. Η ανακοίνωση του Πανετολικού Πρόεδρε είναι ακριβώς αυτά που λέγαμε στην εκπομπή εχθές και προχθές πριν βγάλετε την ανακοίνωση, ότι μέσα σε όλα θα πρέπει και οι διαιτητές, όσο δύσκολο και να είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη, πρέπει να βρουν το κουράγιο και να μιλήσουν. Όσοι δεν μπορούν, αυτή είναι η άποψή μου, όσοι δεν μπορούν να κάνουν στην άκρη, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, φαντάζομαι, συμφωνείτε, αλλά όσοι μπορούν πρέπει να μιλήσουν, γιατί το να μην μιλάνε νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό είναι και σε αυτό το πνεύμα κάναμε την ανακοίνωση, γιατί όταν να πιάσει κανείς και ρωτήσει μερικούς φιλάθλους, οι οποίοι είναι άνθρωποι σοβαροί και έχουν και αγάπη μόνο προς στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, αυτό που λένε και αυτό που τονίζουν κάθε φορά, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να αθωώσουμε τους διαιτητές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν λένε κάτι όταν πιέζονται και όταν ενοχλούνται. Άρα δηλαδή, γιατί μόνο να τους λυπούμαστε τώρα που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και συμφωνώ με αυτούς που το λένε αυτό και το τονίζουν, και αυτό ήταν και η βάση μας για την ανακοίνωση αυτή, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα και νωρίτερα θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει, αλλά ίσως και δεν είναι αργά. Θα πρέπει τελικά οι διαιτητές, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πιέζονται, καταπιέζονται, ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο επηρεάζονται και δεν μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν στην άκρη, να έρθει άλλος. Πριν φτάσουμε σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι ο απλός φίλαθλος νομίζω έχει και μια άλλη οξυδέρκεια και περισσότερα από αυτή που έχουμε εμείς, οι οποίοι είμαστε συνέχεια και ασχολούμαστε συνέχεια με τα πρακτικά θέματα εδώ στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί αν μιλήσουν κιόλας, θα αρχίσει να ξετυλίγει και το κουβάρι και επιτέλους να φανεί αλήθεια, έτσι. Αυτό είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουμε πρώτα να συμβεί κάτι και κάτι χειρότερο ακόμα από αυτό που συνέβη στον κύριο Τζίλο, ναι, για να αρχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω πράγματα. Πρόεδρε, έχετε εκφράσει πολλές φορές ωραίες θέσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει κάτι? Άλλοι μιλάνε για ξένους διαιτητές μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις, δεν ξέρω ποιες είναι υλοποιήσιμες, ποιες όχι. Πώς το βιώνετε όλο εσείς, σαν Πανετολικός και σαν Φώτης Κοστούλας? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει άμεσα, αν μπορεί να γίνει κάτι? Πολλά μπορεί να γίνουν σίγουρα, και ξένους διαιτητές μπορούμε να έχουμε και άλλους διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν το κουράγιο και το σθένος να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις διαφορετικά μπορούν. Αλλά είναι θέμα θέλησης αυτών οι οποίοι καθοδηγούν αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Και για την Επιτροπή της Διευθυνσίας, αλλά και για την επόμενη τώρα. Μπορούν να το κάνουν. Σίγουρα μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Δεν λύνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνετε θέληση? Εσείς? Εγώ δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορώ να πάρω θέση πάνω στο τι θέληση έχουν αυτή τη στιγμή και πώς θα εκφράσουν την αυριανή ημέρα και τι μέτρα θα πάρουν για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια καλύτερη ευθεία. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Το γεγονός, πρόεδρε, ότι σε όλες τις επιθέσεις δεν έχει βρεθεί ούτε μισός δράστης, πώς το αντιμετωπίζετε, τι συναισθήματα σας προκαλεί? Είτε για τον εμπρισμό του σπιτιού του κύριου Μπίκα, είτε για το φούρνο του Κωνσταντινέα, είτε το... Γενικότερα είναι πολλά περιστατικά, δεν είναι ένα και δύο. Αλλά δράστες δεν βλέπουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκπλήσει και επαστώσει όλοι απορούν γιατί. Γιατί στο κάτω-κάτω έχουμε μια ικανή ασφάλεια και αστυνομία και αντιμετωπίζει άλλου είδους παρόμοιες επιχειρήσεις διαφορετικά, ξεσκεπάζει. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τόσο εκτός αν δεν δίνουν το βάρος που
που χρειάζεται και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν του δίνω αυτό το βάρος. Σας αποθα... Αλλά πράγματι μετά από 27, γιατί και εγώ είμαι ένα έκπληκτος όταν το είδα, έβαλα ένα συνεργάτη εδώ να το ψάξει λίγο και μου λέει 27 τιμότητες επιθέσεις και λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, ξεφεύγει ο αριθμός. Είναι τραγικό, όπως και να το πούμε. Όλα αυτά σας αποθαρρύνουν, πρόεδρε. Σας κάνουν να χάνετε τη διάθεσή σας για ποδόσφαιρο και τα όσα έχετε κάνει για τον Πανετολικό. Πραγματικά, κάθε φορά που ερχόμαστε και τα βλέπουμε με τα μάτια μας, είναι εντυπωσιακά. Σίγουρα αποθαρρύνει πολύ κόσμο. Αλλά σημαντικότερα δεν είναι να αποθαρρύνονται οι παράγοντες, οι οποίοι δεν είμαστε εμείς, οι οποίοι θα μπορεί να πει κανείς, δεν είμαστε εμείς το βαρόμετρο. Αποθαρρύνεται ο κόσμο. Όταν βλέπει τέτοια πράγματα. Και σου λέει κάτι κρύβεται από πίσω. Όλοι λένε αυτό, από όποιος ξέρει τι κρύβεται και τι συναλλαγές και τι άλλο θα και δείτε. Κάτι άλλο, κάτι φταίει και αυτός, κάτι φταίνει και οι άλλοι. Αυτό το πράγμα τελικά μόνο κακό κάνει στο ποδόσφαιρο. Και εγώ εφόσον κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, μας βάζει και εμάς, μας αποθαρρύνει και εμάς ακριβώς όπως λέτε και μου λένε τι κάνουμε μες στο αέρα. Τι κάνουμε, με τι ασχολούμαστε. Η διακοπή, πρόεδρε, θα φέρει κάτι καλό ή απλά θα είναι όπως και οι προηγούμενες και επί της ουσίας θα αλλάξει κάτι όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, λογικά αρχές του Ιανουαρίου. Μάλλον το δεύτερο που είπατε. Πολύ φοβάμαι ότι η διακοπή αυτή ίσως και δεν χρειαζόταν. Η άποψή μου είναι ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Τίποτα. Πρέπει να κάνουν ό,τι οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούν να κάνουν με καλύτερο τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα οι αρχές οι οποίες έχουν και τον πρώτο λόγο, όπως η ΕΠΟ και η ΚΕΔΑ. Δεν μπορούμε... Τι να κάνει η διακοπή. Πέρα από το να δημιουργήσει ένα σωρά άλλα προβλήματα στις ομάδες και στους φιλάθλους, οι οποίοι περίμεναν για αυτό το Σαββατοκύριακο πριν τις γιορτές. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ αυτή τη στιγμή είχαμε κόσμο που θα έρθει στο Αγρίνιο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη που μένουν κτλ. Που θα έρθουν να γιορτάσουν εδώ και θα έρχονται να δουν και το Παναθηναϊκό. Σωστό. Λέω εγώ τώρα. Ευκαιρία, ναι. Αυτό το πράγμα τώρα οι πιο πολλοί είναι απογοητευμένοι και θέλουν λέει, να δώσουμε τι είναι αυτό το πράγμα και εμείς πότε θα ξανάρθουμε τώρα στο Αγρίνιο που θέλαμε να δούμε την ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τόσο απλά πράγματα, αλλά τόσο σημαντικά για μερικούς ανθρώπους. Και λέμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αισθάνεστε, πρόεδρε, σαν Πανετολικός, αδικημένοι που υπάρχουν ξένοι διαιτητές μόνο στα μεγάλα ντέρμπι? Είναι μια κίνηση που υποτιμάει τις ομάδες σας, την προσπάθειά της κτλ.? Θεωρώ ότι είναι ένα ημίμετρο το οποίο στη γεωλεξία δεν βοηθάει για το να κάνουμε μεταξύ τους τα μάτια μεταξύ τους μόνο οι ομάδες. Αλλά να μην έχουμε ίσως να μην έχουμε τη σωστή διαιτησία όταν οι μεγάλες ομάδες παίζουν με τις μικρομεσαίες. Τι αλλάζει στην κυριολεξία? Όχι πολλά πράγματα. Ναι. Ή το έχουμε για όλους ή δεν το έχουμε για κανέναν. Αυτό είναι ένα ημίμετρο. Γιατί το να κερδίσει τώρα ο ΠΑΟΚ τον Πανετολικό άδικα, γιατί ένας προπονητής δεν ήταν με τον Πανετολικό, παράδειγμα το λέω αυτό έτσι, το να μην πάρουμε εμείς στους βαθμούς αυτούς που χρειαζόμαστε, σε τι βοηθά? Δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ημίμετρο. Οπότε, τι να πω. Ή σε όλους ή σε κανέναν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Είναι μια λύση το να μπουν σε όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος τουλάχιστον? Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μέχρι να φοβηθούν και αυτοί οι οποίοι, οι ξένοι δηλαδή, και να πω στο τέλος ότι δεν μας αφήνεται ήσυχος. Κατάλαβα. Και να μείνουμε έτσι, γιατί δυστυχώς όλα αυτά κυκλοφορούν και δεν είναι η καλύτερη εικόνα που παρουσιάζουμε αυτό τον καιρό. Επειδή ξέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι γεμάτο και σας ευχαριστούμε που βγήκατε στο Λίμπερο, πρώτη τελευταία ερώτηση, πρόεδρε, ένας Πανετολικός που νομίζω διεκδικεί άξια και με το σπαθί του μια θέση στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Εκτός αν έχετε άλλους στόχους και είστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Μάλλον το δεύτερο, είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Θέλουμε ακόμα να δούμε την παρουσία μας σε κανένα δύο αγώνες θέσεις που θεωρούμε σημαντικούς και να πούμε ότι μπορεί να έχουμε και εμείς δικαίωμα σε αυτό το οποίο παλεύουμε τόσα χρόνια, δηλαδή στην παρουσία μας στην Ευρώπη. Για την ώρα μπορούμε να πούμε ευχάριστα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να κρατηθούμε
σε αυτή την καλή φάση που έχουμε περάσει εδώ το τελευταίο καιρό και να τα καταφέρουμε. Είναι πάντως ένα μεγάλο. Δεν αλλάξαμε το στόχο μας. Λέμε να σωθούμε έγκαιρα και από εκεί και στα βλέπουμε. Πάντως είναι ένα μεγάλο όνειρο η έξοδος στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Για εσάς, για το Αγρίνιο, μεγάλο, για την ομάδα, για τον κόσμο, για όλο. Ο κόσμος εδώ πραγματικά το θέλει πάρα πολύ. Πάρα. Πρόεδρε, φαντάζομαι έχετε εικόνα γενικότερα από όλες τις ομάδες. Από τον ΠΑΟΚ τον έχετε παρακολουθήσει. Πιστεύετε ότι είναι δίκαια εκεί που είναι? Η ομάδα του ΠΑΟΚ φέτος είναι πολύ πιο καλή από όλες τις άλλες ομάδες. Δεν το συζητάμε. Είναι στο σημείο αυτό που είναι μέχρι τώρα, είναι δίκαια. Και αν συνεχίσει έτσι, βεβαίως και πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή ομάδα. Την πιο καλή στιγμή μέχρι τώρα. Θα δούμε βέβαια, θα δείξει και τι θα γίνει με τις μεταγραφές του Γενάρη. Υπάρχει ακόμα ένας γύρος, ναι, καλά το λέτε. Είμαι σίγουρος ότι και οι άλλες ομάδες θα ενισχυθούν, θα αλλάξουν, θα κάνουν διάφορες αλλαγές για να μπορέσουν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε βλέποντας, παρακολουθώντας, θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά δείξει την ίδια εικόνα και στο δεύτερο, πανάξια να πάρει αυτό το τίτλο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα. Και κάθε επιτυχία στον Πανετολικό που νομίζω είναι μεγάλο παράσημο για εσάς, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, ότι ο Πανετολικός δεν έχει εχθρούς. Έχει μόνο φίλους, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν εκλαμβάνετε κάτι άλλο ή εισπράττετε κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι για όλους. Ναι, έτσι θα έπρεπε. Να είμαστε μόνο αντίπαλοι και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Τέλος πάντων, ο Πανετολικός κατάφερε να έχει μόνο φίλους, νομίζω, και όλοι να εκτιμάνε και εσάς και το έργο και την ομάδα του Πανετολικού. Καλή επιτυχία να έχετε. Και γιατί όχι να μην κάνετε πράξη φέτος το όνειρο για έξοδο του Πανετολικού στην Ευρώπη. Σας το ευχόμαστε. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Κοστούλας, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Πανετολικός. Νομίζω και εγώ και ο Σταύρος που ξεχωρίζουν, ναι, το έχουμε πει πολλές φορές, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το πιο μικρό για το πώς έχει δημιουργήσει και έχει διορθώσει το γήπεδο του Πανετολικού, το αθλητικό κέντρο, το τι πρεσβεύει ο Πανετολικός και ο Φώτης Κοστούλας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ακόμα μια φορά ξεκάθαρος για αυτά που ταλαιπωρούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και από χθες συγκλονίζουν, γιατί, το λέγαμε και πριν, αγάπη, οι κραυγές του Θανάση Τζίλου πραγματικά είναι από τις στιγμές που η φράση «σου παγώνει το αίμα» είναι κυριολεκτική και όχι μεταφορική, υπερβολική, μια φράση των media για να δημιουργήσει κλίμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει αγώνας, είπαμε την Κυριακή, με τον Πανιόνιο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι καλησπέρα, γίνεται, Νίκο. Φίλε. Πάλι καλά, φίλε, παίζει το μπάσκετ και δεν σταματάει κιόλας. Ναι, για σένα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ρε, Νίκο. Καλά λες, Νίκο. Πω, πω. Για μένα βάλει καλά, Νίκο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, συνηθισμένοι είμαστε. Κυριακή έτσι. Αγώνας. Εντάξει, Νίκο, μέχρι τον, αγώνα, ναι, τον Οκτώβριο ήσασταν στην ξεκούραση. Περνάει στην αντεπίθεση. Έχει μια διακοπή μεγάλη κάπου το Φεβρουάριο. Α, εκεί με το All-Star Game. Με All-Star Game, με παράθυρα, με όλα αυτά, ναι, είναι, ναι, 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 καμιά 25 μέρες. Εγώ πάντα θαύμαζα, και δεν κάνω πλάκα, τους ρεπόρτερ ομάδων μπάσκετ, γιατί αυτή η περίοδος από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο χωρίς αγώνες πραγματικά είναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται όχι βουνό, πάρα πολύ, ναι, μεγάλη περίοδος για να μην υπάρχει αγώνες. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε, όμως, μετά, ειδικά, εντάξει, στον μπάσκετ που καταλαβαίνεις, οι ρεπόρτερ των ομάδων είναι οι 4-5, από τις 4-5 μεγάλες, δεν έχει ρεπόρτερ, ναι, κάθε, ναι, ομάδα. Ναι. Αυτές, επειδή παίζουν Ευρώπη, οι περισσότερες, σχεδόν όλες, μετά το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ επιτυπτικό. Δηλαδή, σκέψω ότι τα παιχνίδια είναι κάθε τρεις μέρες. Συνεχόμενα, για όμως τουλάχιστον 3-4 μήνες. Έτσι, με μικρές διακοπές. Οπότε είναι λίγο πίκρα. Και σκέφτεται ότι όταν φτάνει το τέλος της ζωής πια και λες ότι άντε να τελειώσει η χρονιά, ξέρω εγώ, για τον και το άλλο, έχει play-off, έχει παιχνίδια δύο μέρες. Μπορεί να έχει μια εβδομάδα μέσα, τρία μάτς. Καταλαβαίνεις. Οπότε ό,τι τρως μέσα στη σεζόν στο παίρνει πίσω το καλοκαίρι. Κατάλαβε που σταματάει Μάιο και ξαναξεκινάει από τον Οκτώβριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι την Κυριακή στην έδρα του Πανιωνίου. Είναι ένα μάτς δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί πάλι ο ΠΑΟΚ έχει κάποια ζητήματα. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Ένα είναι το ζήτημα. Έτσι, okay, είναι ο Μαργαρίτης εκτός, έχει μάθει να ζει τον τελευταίο καιρό χωρίς αυτόν. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν του λείπει.
Απλά του Γκος είναι ένα θέμα λίγο περίεργο, γιατί θα πρέπει να μείνει κάποιες μέρες έξω, να κάνει μια μικρή επέμβαση στον Αστράγαλο, η οποία είναι επέμβαση ρουτίνα σύμφωνα με όσα βγαίνει από το έτσι ιατρικό ρεπορτάζ. Αλλά στον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, δηλαδή δεν μπορούν να βρουν μια κατάσταση ανάμεσα για να κάνει αυτή την επέμβαση και να μείνει καιρό. Γιατί μπορεί και να ρισκάρεις κάποια απουσία σε παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκος θα έκανε μια μαγνητική, να δουν την κατάσταση του Αστράγαλο, που έχει ένα... Πώς μου το είπαν το όνομα τώρα, το ιατρικό, δεν θυμάμαι. Πώς μου το ανέφεραν. Έχει ένα πραγματάκι τέλος πάντων στο Αστράγαλο που πρέπει να βγει. Έτσι. Είναι μια πολύ επέμβαση ρουτίνας. Δηλαδή, το κάνει, βγαίνει και χρειάζεται μια-δυο μέρες για να είναι κομπλέ. Απλά, όταν μιλάμε για νηστέρι και επέμβαση, ποτέ δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος, ναι, ότι θα μείνεις δύο μέρες έξω, τρεις και είσαι μετά κομπλέ. Υπάρχει το σενάριο, Νίκο, να αντέξει μέχρι την διακοπή την επόμενη που έλεγες για το All-Star, ή είναι πολύ μακριά? Είναι πολύ μακριά. Είναι. Πολύ μακριά. Πρέπει να γίνει μέσα αυτές τις μέρες αυτή η επέμβαση. Γιατί δεν είναι και στο 100% και ο παίχτης, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ούτε στο 100% με τον Παναθηναϊκό και φάνηκε, ούτε στο 100% με Telekom Vonis. Ναι. Χθες δεν προπονήθηκε. Να δούμε, ο Παπαθεοδόρου μας έλεγε χθες ότι δεν θέλουν στον ΠΑΟΚ να χάσει κάποιο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουν να βρουν ένα διάστημα τέτοιο που να μείνει ο Γκος κάποιες, να χάσει κάποιες προπονήσεις και να είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια. Χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, δηλαδή σαν πιθανό το λέω, κάτι τέτοιο να γίνει την άλλη εβδομάδα. Απλά τι γίνεται, ο Γκος περιμένει και την οικογένειά του εδώ αυτές τις μέρες. Θα έρθει από την Αμερική μαζί με το παιδάκι του. Το να έρθει η οικογένειά του και να είναι στο κρεβάτι, ναι, είναι κάτι που δεν είναι και πιο ωραίο. Είναι μια περίεργη κατάσταση με τον Αμερικανό, ένας περίεργος έτσι τραυματισμός. Να δούμε αν θα είναι στη διάθεση του Παπαδόπουλου την Κυριακή, έτσι, γιατί χθες δεν έκανε προπόνηση, πιθανολογώ ότι θα δοκιμάσει να πάει λίγο πιο χαλαρά μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής και να παίξει με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο το κομμάτι που έχει έτσι λίγο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το αγωνιστικό. Στα άλλα κομμάτια, χθες η παρουσία της φανέλας είχε αρκετό ενδιαφέρον στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και 2-2,5 χρόνια είχε ένα συμπαίκτη ή τέλος πάντων χορηγό, να το πω έτσι, που αυξάνει σιγά σιγά τη συνεργασία μαζί του. Δηλαδή η εταιρεία η οποία διαφημίζει τη φανέλα του ΠΑΟΚ αρχικά ήταν υποστηρικτής. Στην πορεία βρέθηκε πέρσι μια πολύ ωραία φόρμα συνεργασίας με το κατάστημα που έγινε στον Εύωσμο, που έχει την ονομασία του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι χορηγός στη φανέλα της ομάδας. Δηλαδή τα βήματα είναι σταδιακά και είναι προς τα πάνω. Δεν λέω ότι σημαίνει τίποτα το φοβερό αυτό. Απλά γενικά αυτή η συνεργασία είναι στο πλαίσιο πολλών συνεργασιών που θέλουν να κάνουμε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το έλεγε και χθες ο Πρέλεβιτς, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν έχουμε κάποιον ιδιοκτήτη ο οποίος θα πετάει τα χρήματα κάθε χρόνο για να κάνει ομάδα, και προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν βιώσιμοι. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου ένα πρώτο επιχειρηματικό φόρουμ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με στόχο, όπως είπε ο Πρέλεβιτς χθες, να μαζευτούν 50 εταιρείες. Επιχειρηματικό φόρουμ, δηλαδή ουσιαστικά να γίνει ένα μεγάλο σεμινάριο, παύλα κουβέντα, ανάμεσα στο τι θέλει ο ΠΑΟΚ, τι μπορεί να προσφέρει σε κάποια εταιρεία που θα θέλει να διαφημιστεί σε αυτόν, και τι μπορεί να προσφέρει η εταιρεία στον ΠΑΟΚ, ψάχνοντας και οι δύο φυσικά έτσι, τα έσοδα. Έτσι, άλλος άμεσα και άλλος έμεσα. Γενικά το ψάχνουν το κομμάτι αυτό στον ΠΑΟΚ, γιατί το οικονομικό δεν σταμάτησε με εκείνη την ενέργεια που τον πάνε Πρέλεβιτς, γιατί κάπως έχει... όχι χαλάρωση, ξέρεις, διακρίνω μια κατάσταση ότι εντάξει, οκ, προχωράει η ΚΑΕΝΕ, προχωράει. Προχωράει γιατί πήρε ένα σημαντικό ποσό από την εταιρεία η οποία διαφημίζει τη φανέλα της. Σημαντικό ποσό για να παραμείνει ζωντανή αυτό το διάστημα, αλλά γενικότερα ψάχνεται ούτως ώστε να είναι βιώσιμη και στην πορεία. Έτσι. Γιατί δεν είναι ότι επειδή πήρε ένα ποσό, εντάξει, βγήκε χρόνια και είναι καλά. Έχει διάφορα ζητήματα να λύσει. Έτσι. Απλά χθες γενικά είχε πολύ καλό κλίμα σε αυτή την εκδήλωση και έτσι διάθεση από όλες τις πλευρές για περαιτέρω συνεργασία. Αν μπορεί να είναι και κάτι άλλο στο μέλλον, θα το δούμε. Ξέρω και μια τούρτα είδαμε.
Ναι, η Τούντα ήταν έκπληξη. Ήταν έκπληξη πρώτα. Στον Πάνε Πρέλεβιτς. Για τον Πάνε Πρέλεβιτς, ναι, από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Μπορεί να είναι με μια μέρα καθυστέρηση για τη γενέθλιά του, ναι. Αλλά έγινε χθες και ήταν έτσι ένα ωραίο σκηνικό χωρίς νούμερο πάνω. Γιατί του Πάνε τα νούμερα δεν του αρέσουν γενικά. Ούτε στις ηλικίες, ούτε σε άλλα θέματα. Τα βλέπει λίγο, ξέρεις, με φόβο. Ναι. Τι να κάνουμε. Νίκο, τώρα είναι Πανιώνιος. Μετά μέσα στην εβδομάδα δεν έχει παιχνίδι και μετά είναι Ολυμπιακός στην Κυριακή. Είναι Ολυμπιακός, ναι. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μια χαρά. Δηλαδή, ναι. Είναι σε φάση που άρχισε να μπει στη ρυθμό και στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν πολύ ωραίο να έπαιζε ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ολυμπιακό, που είχε δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα με ισπανικές ομάδες. Και να ήταν και ο ΠΑΟΚ υγιής, βέβαια, γιατί έχει τα θέματα του. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Το μάζι Πανιώνιο είναι πολύ δύσκολο, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες μετά και το μάζι με την Telekom Vonis. Δεν είναι ο Πανιώνιος που ξεκίνησε τη σεζόν, είναι μια ομάδα πολύ διαφορετική, αρκετά ενισχυμένη, με καλούς Αμερικανούς, έχει πάρει και τον Παπαντονίου, έχει κάνει νίκες, έχει διάφορα ζητήματα και ο Πανιώνιος, με το ιδιοκτησιακό του, με τον κόσμο και όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι το αγωνιστικό σίγουρα είναι μια ομάδα βελτιωμένη και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα η οποία ξεκίνησε σεζόν, που είχε όντως ένα πολύ πολύ αδύναμο ρόστερ. Τώρα, αδύναμο το ρόστερ δεν το λες. Okay, δεν είναι κάποιο ρόστερ τρομερής ποιότητας. Αλλά στην έδρα της, έχουμε ξαναπεί και έχουμε εξηγήσει χιλιάδες φορές, τα εξωτερικά παιχνίδια είναι πάντα δύσκολα με οποιονδήποτε αντίπαλο. Είναι λίγο θέμα αυτό του Γκος. Είναι ζήτημα. Αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει θέμα με τον Γκος την Κυριακή, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο του. Ναι. Αν ο Γκος είναι καλά και μπορεί να βοηθήσει, νομίζω ότι ειδικά για τέτοια μάτς, και για τέτοια μάτς μάλλον, ο Γκος είναι μανούλα γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Δηλαδή στην καλή του μέρα μπορεί να ορίσει ένα τέτοιο παιχνίδι να το καθαρίσει. Θα το δούμε. Okay. 5 ώρα το μάτς την Κυριακή, το επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε Νίκο. Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης, να μας βάλει λίγο στο κλίμα του μπάσκετ. Γιατί είπαμε, αυτό το Κυριακό, νομίζω αυτό το παιχνίδι ξεχωρίζει για τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό βασιλιά για να γίνετε και πλουσιότεροι και σοφότεροι. Πολλές προτάσεις. Νικήτρια στήλη υποσχέθηκε ο Σταύρος. Θα τον ακούσουμε με την ελπίδα να είναι σε φόρμα, που μάλλον είναι. Από τις 2 λοιπόν μέχρι τις 3 στο Λίμπερο. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.